Με τις αποχωρήσεις και τις συνταξιοδοτήσεις να αυξάνονται και ένα μικρό αριθμό νέων να βγαίνει στην αγορά εργασίας, οι νοσηλευτές στην Ελλάδα εργάζονται διαχρονικά με ελλείψεις της τάξης του 40%, έχοντας σηκώσει το βάρος της αντιμετώπισης όλων των πανδημικών κυμάτων, με αφορμή και τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτή, ζητούν αναγνώριση του έργου τους μέσα από συγκεκριμένες πολιτικές και κίνητρα. Δυστυχώς δεν έχουμε λάβει δικαίωση στα διαχρονικά και δίκαια αιτήματά μας. Ακόμα περιμένουμε να ενταχθούμε στον κλάδο των βαρέων και αθηγινών επαγγελμάτων. Περιμένουμε τη σύσταση του κλάδου των νοσηλευτών. Περιμένουμε ειδικό μισθολόγιο. Στην κεντρική διοίκηση, δηλαδή στην κυβέρνηση, η οποία πρέπει να αναγνωρίσει εμπράκτος πλέον τη σημαντικότητα του ρόλου του νοσηλευτή. Γιατί ο νοσηλευτής αυτά τα δύο χρόνια που πέρασαν απέδειξε την αξία του, απέδειξε το πόσο σημαντικός είναι στο να στηρίζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Σύμφωνα με την Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος, αυτή τη στιγμή σε κάθε κλινική δημόσιου νοσοκομείου, ο αριθμός των νοσηλευωμένων φτάνει κατά μέσο όρο του 40 και ο αριθμός των νοσηλευτών μόλις τους 2 αναβάρδια. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι οι νοσηλευτές δεν μπορούν να κάνουν χρήση των ημερών ανάπαυσης. Δηλαδή ουσιαστικά όλοι προσπαθούμε να έχουμε τις 5 μέρες εργασίας, 2 μέρες να είμαστε εκτός εργασίας. Δεν είναι εφικτό αυτό τις περισσότερες φορές. Συν το γεγονός ότι όταν θα υπάρξει κάποια άδεια, κάποια ασθένεια, δεν θα μπορούμε να τις αναπληρώνουμε και αναγκαστικά κάποιοι νοσηλευτές εργάζονται και διπλές βάρδιες. Οι συνθήκες είναι τραγικές. Όλα αυτά έχουν αποτύπωμα στην υγεία μας. Η αύξηση των αυτοάνωσων νοσημάτων στους νοσηλευτές είναι κατακόρυφη. Το burnout το έχουμε ήδη ξεπεράσει, είμαστε δηλαδή σε επίπεδα πολύ υψηλής επαγγελματικής εξουσθένωσης. Στο 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσηλευτών που πραγματοποιείται στον Πλατανιά Χανίων, αναδείχθηκε ο κρίσιμος ρόλος των νοσηλευτών σε κάθε περιβάλλον υγειονομικής περίθαλψης.